Λοιπόν, σε ευχαριστούμε, δυστυχώς, Μαρία. Δυστυχώς είναι αυτό που έχω προαναφέρει, ότι έχουμε ισχυρούς ανέμους. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Μαρία. Να είσαι καλά. Θα τα ξαναπούμε σε λίγο. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Κωνσταντή από το ΕΤΕΚ. Καλή σας μέρα, κύριε Κωνσταντή. Καλή σας μέρα, κύριε Κυπριανού. Είναι πολύ σημαντικό να συμβουλεύσουμε λίγο τον κόσμο που θα επιχειρήσει να επιστρέψει στα σπίτια του, στις περιουσίες του. Τι θα πρέπει να έχει κατά νου, ιδιαίτερα αν έχει περάσει η πυρκαγιά μέσα από το σπίτι. Πώς θα γίνει, με ποιο τρόπο θα γίνει η εκτίμηση κινδύνου και θα θέλαμε ακριβώς την δική σας την άποψη. Ναι, να πω έτσι καταρχήν ότι είναι κρίμα να βλέπουμε τον τόπο μας να καίγεται, είναι οδυνηρό αυτό που βλέπουμε, είναι ασύλληπτο πραγματικά το μέγεθος της τραγωδίας, τεράστια οικολογική καταστροφή και λυπούμαστε γιατί ως κράτος, ως κοινωνία, ως πολιτεία δεν καταφέραμε να δημιουργούσαμε εκείνα τις υποδομές έτσι ώστε να μην επιτρέπουμε αυτή την τρομερή ασύλληπτη καταστροφή την οποία βλέπουμε στους δείχτες των τηλεοράσεων μας. Τώρα, εις ό,τι αφορά τους πολίτες, ως επιμελητήριο νιώθουμε την ανάγκη να απευθυνθούμε στους πολίτες να είναι πολύ προσεκτικοί όταν τους επιτραπεί να μεταβούν στις πληγήσεις από τις πυρκαγιές οικοδομές τους. Υπάρχει το σοβαρό ενδεχόμενο σε αρκετές από αυτές να έχει επηρεαστεί η στατικότητα τους και να έχουν καταστεί επικίνδυνες, επειδή έχουμε δει στους δείχτες των τηλεοράσεων περιπτώσεις όπου στην προσπάθεια τους οι πολίτες να δουν το μέγεθος των ζημιών στις κατοικίες τους να πλησιάζουν αρκετά με κίνδυνο τη δική τους ασφάλεια. Γι' αυτό η έκκληση που κάνουμε είναι να γίνει υπομονετική, να αναμένουν τις αρμόδιες υπηρεσίες οι οποίες έχουν εκπαιδευτεί με ποιο τρόπο θα πρέπει να υπάρξει η εκτίμηση των ζημιών και με τρόπο που να μην θρηνήσουμε θύματα λόγω της αγωνίας των πολιτών να εντοπίσουν το μέγεθος της ζημιάς στον κατοικιό τους. Ναι, και αυτή είναι η έκκληση που κάνουμε και είμαστε πραγματικά πολύ στεναχωρημένοι και θέλουμε από την επομένη να δούμε πώς επανασχεδιάζουμε τις πολιτικές οι οποίες δεν βοήθησαν για να θωρακίσουμε ξανά το περιβάλλον, είτε είναι πολιτικές μεμονωμένων κατοικιών, είτε επεκτάσεις άταχτες ζωνών, είτε πολλά άλλα ζητήματα τα οποία σίγουρα θα πρέπει και ως ο τεχνικός σύμβουλος του κράτους την επομένη να συζητήσουμε. Είτε τούτα είναι θέματα εκπαίδευσης, επειδή αντιλαμβανόμαστε υπάρχει τεράστιος αριθμός ατόμων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον θελοντές να βοηθήσουν. Το επιμελητήριο έχει 14-15.000 μέλη τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν ως θελοντές. Έχουμε υποβάλει αυτή την επιθυμία μας. Μιας και το αναφέρετε αυτό, μας δίνεται πάσα για να διαβάσουμε και μια ανακοίνωση από το Γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας του Πολίτη που αναφέρει ότι η ανταπόκριση του κοινού σε έκκληση για παροχή βοήθειας προς τους πυρόπληκτους ήταν τεράστια και μετά τις ανακοινώσεις για συνεισφορά του κοινού προς ανακούφιση των πυρόπληκτων στις πληγήσεις περιοχές από την καταστροφική πυρκαγιά καταγράφηκε τεράστιο ενδιαφέρον από πλευράς πολιτών και οργανωμένων συνόλων. Η ανταπόκριση, λέει ο Επίτροπος, από πλευράς του κοινού και των οργανωμένων συνόλων υπήρξε άκρως συγκινητική με τεράστια συνεισφορά σε είδη πρώτης ανάγκης που έχει φτάσει στο συντονιστικό κέντρο εκεί στην Σκαρίνου. Από την ανταπόκριση αυτή οι ανάγκες έχουν προς το παρόν υπερκαλυφθεί. Η συνδρομή του κοινού θα ζητηθεί εκ νέου εάν υπάρξουν νέες ανάγκες. Για άλλη μια φορά εκφράζεται βαθιά ευγνωμοσύνη προς τους πολίτες για την άμεση ανταπόκρισή τους, κύριε Κωνσταντή. Ναι, σίγουρα και το επιμελητήριο από την πρώτη στιγμή απευθύνθηκε στο Γραφείο Συντονισμού, έθεσε, έστειλε κατάλογο μελών του επιμελητήριου που από την πρώτη στιγμή έκφρασαν την επιθυμία έχοντας και την ανάλογη εκπαίδευση είτε μέσω της πολιτικής άμυνας είτε και λόγω του γνωστικού της επιστήμης τους, αν θέλετε.
έχει αναλάβει το γραφείο συντονισμού να επικοινωνήσει απευθείας με τα μέλη που έχουν σταλεί από το επιμελητήριο. Αυτό που λέμε, από την επομένη θα πρέπει ακόμη πιο οργανωμένα να δούμε πώς εκπαιδεύουμε ακόμη καλύτερα τον κόσμο και πώς στοχευμένα, δομημένα αντιδρούμε για να μπορούμε γρηγορότερα να είμαστε ωφέλιμοι και χρήσιμοι για να μην ξαναζήσουμε τέτοιες τραγωδίες. Σίγουρα θα πρέπει να προβληματιστούμε και να δούμε το ζήτημα πώς επενδύουμε σε ουσιαστικές υποδομές πυρόσβεσης και πολλά άλλα τα οποία έχουμε χρόνο να τα συζητήσουμε τις επόμενες μέρες. Αυτό που ήθελα να ευχηθώ είναι καλή δύναμη σε όλους όσους δίνουν τη μεγάλη μάχη για την κατάσβεση της Πυρκαγιάς, και το επιμελητήριο είναι δίπλα και μαζί με την υπόλοιπη πολιτεία, κοινωνία, για να βοηθήσουμε εκεί που πρέπει, επειδή η καταστροφή πραγματικά είναι ασύλληπτη και θα πρέπει όλοι να αναλάβουμε τις δικές μας ευθύνες και να βρούμε τους τρόπους να μην ξαναεπαναληφθούν τέτοια φαινόμενα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη καταστροφή πλην αυτής της τουρκικής εισβολής, κύριε Κωνσταντή. Μάλιστα, ναι. Και όχι να ξεχάσουμε, μετά που τα φώτα της δημοσιότητας θα σβήσουν, ένα τεράστιο θέμα που θεωρώ και το λέω με πάσα υπευθυνότητα, ότι θα πρέπει να βελτιώσουμε και τις υποδομές και τα μέτρα πρόληψης και την εκπαίδευση και τον συντονισμό. Υπάρχουν πάντοτε περιθώρια βελτίωσης και δεν πρέπει να ξαναεπιτρέψουμε τέτοιες τραγωδίες και τέτοιες ασύλληπτες περιβαλλοντικές καταστροφές. Ναι. Δεν είμαι πολύ αισιόδοξος ότι θα βελτιωθούμε. Προηγήθηκαν επίσης καταστροφικές πυρκαγιές όπως αυτή του Σαϊτά, πρόσφατα το 2016 στην Σολιά, και τουλάχιστον είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι όσον αφορά τα πτυτικά μας μέσα δεν άλλαξε απολύτως τίποτα, και ας βγει κάποιος να μας διαψεύσει. Εγώ θεωρώ καθήκον όλων μας, και εσάς και εμάς, κύριε Κυπριανού, την επομένη επιτακτικά, δομημένα, να τεθούν τα ζητήματα, επειδή πλέον δεν υπάρχει άλλο θύμα σε κανέναν μας. Είτε είμαστε σύμβουλοι του κράτους, είτε είμαστε μέσα ενημέρωσης, είτε είμαστε οτιδήποτε απλοί πολίτες, είναι θέματα τα οποία μας αφορούν όλους. Και πρέπει οι πολιτικές όλες να αφομοιώνουν την περιβαλλοντική ευαισθησία που πρέπει να επικρατεί και όχι να βλέπουμε τον τόπο μας να καίγεται. 55 τετραγωνικά χιλιόμετρα είναι ένα μεγάλο ποσοστό της Κύπρου που έχει μαυρίσει. Και δεν έχουμε, ξαναλέω, κανένας άλλοθιν να μην εστιάσουμε την προσοχή μας από αύριο το πρωί, να καθίσουμε να δούμε προληπτικά πώς λειτουργούμε, πώς ενισχύουμε τις υποδομές πυρόσβεσης ή και άλλες υποδομές για να αντιμετωπίσουμε τέτοια φαινόμενα, τα οποία δυστυχώς φαίνεται να είναι τακτικά. Είτε πλημμύρες είναι, είτε φωτιές είναι, είτε οποιαδήποτε άλλα φαινόμενα, θα πρέπει ως ένα δομημένο κράτος να δούμε πώς θωρακιζόμαστε. Μάλιστα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Φτάνει να συζητούμε θέματα που δεν διασφαλίζουν, αν θέλετε, το μέλλον του τόπου και καθορίζουν την ποιότητα ζωής, την καθημερινή ποιότητα ζωής των πολιτών. Υπάρχουν και άλλες προτεραιότητες και είναι μια ύψιστη προτεραιότητα η διαφύλαξη του περιβάλλοντος. Έχει δυστυχώς υποβαθμιστεί από όλους μας. Είτε είναι μέσα μαζικής ενημέρωσης, είτε είναι βουλές, είτε είναι υπουργοί, είτε είναι τεχνικά επιμελητήρια. Και θα πρέπει έστω και την Ιστάτη να δώσουμε εκείνο το βάρος που πρέπει και οφείλουμε να δώσουμε τουλάχιστον για τις επόμενες γενιές. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, κύριε Κωνσταντή. Να είστε.